Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, πώς είμαστε, Τζόκο Τσοκώστα? Είμαστε πολύ καλά, εσύ πώς είσαι? Καλά είμαι, προχωράει η εβδομάδα, αντέχουμε εμείς εδώ. Φυσικά. Και περνάμε και τα έλεγα εγώ νομίζω. Φυσικά. Τι κάνετε εσείς όμως, παιδιά, πώς είσαστε? Μας ακολουθείτε στο Instagram georgia.ko, βεβαίως. Βεβαίως. Ακολουθείτε τον Πανούλη μας, Πάνος, κάτω παύλα, Καντάρης. Ακολουθείτε το Mad TV σε Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Όλα. Και φυσικά στο YouTube βάζετε το notification εκεί πέρα πράγμα. Γιατί, πρόσεξε γιατί με, γιατί βάζουν τον μας και εκεί. Γιατί ακριβώς αυτό, σου λέει τώρα εγώ 7 η ώρα. Το καμπανάκι, μπράβο αυτό. Κάτι είχα. Δεν θα δω Mad for Fashion σε επανάληψη. Θα το δω. Βεβαίως. Και ανεβαίνουμε και εκεί. Κάτω τα λοιπά, εμείς τα λέμε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή εδώ στις 7 η ώρα και έχουμε τα πιο hot fashion trends, έχουμε celebrity outfits από το Instagram account τους, έχουμε τις πιο in fashion εμφανίσεις των celebrities, έχουμε τα trends. Οπότε πάμε ευθύς αμέσως στο θέμα μας, που είναι το σημερινό fashion trend και είναι το αγαπημένο μου ever fashion trend που έχει κυκλοφορήσει. Βέβαια μου αρέσει πολύ και το total beige και nude, αλλά αυτό... Αυτό θα σου λέγα. Αυτό με τρελαίνει. Και νομίζω ότι ένα τέτοιο trend πρέπει να ακολουθείς πάντα και στα VMA. Σωστά, γιατί είναι πιο pop, είναι πιο fresh, είναι και πιο ζωντανό. Και είναι και αρκετά για καλοκαίρι ενδείκνυται. Λοιπόν, like that. Φυσικά μιλάμε για το color blocking. Mm-hmm. Και τώρα, είτε αυτό είναι πορτοκαλί με ροζ. Είτε είναι γκρι με μπλε. Όχι, αυτό δεν είναι. Όχι, κάτι άσχετο θες να πεις. Εννοώ κάτι που δύο που δεν κολλάνε πολύ. Αυτό θες να πεις. Το πορτοκαλί με το ροζ δεν κολλάνε. Όχι. Μπορείς να το πας τύπου, δεν ξέρω. Γενικά. Το πράσινο με το κόκκινο. Ναι. Πω, υπέροχο. Εγώ θα σου έλεγα ότι. Γενικά, επειδή δεν τα ξέρω ούτε εγώ. Γκρι, μπλε και κίτρινο. Γκρι, μπλε και κίτρινο. Η Τάνια, στο πες. Όχι, εγώ. Α, ωραίο. Ξέρεις τι θέλω να σου πω. Τάνια, μίλα μου λίγο να δω, μας ακούς, παρακαλώ. Ναι, ωραία, να ακούς. Ωραία, εγώ ήθελα να πω ότι αν και θα έπρεπε να τα ξέρω, λόγω αρχιτεκτονικής, δεν τα ξέρω, αλλά μπορώ να σου πω ότι ταιριάζουν τα συμπληρωματικά χρώματα πολύ. Και γενικά, στον κύκλο αυτό τον χρωματικό, όποια χρώματα είναι απέναντι. Ταιριάζουν. Ναι, ταιριάζουν. Που αυτό τον κύκλο μπορείς να το βρεις στο Google και εγώ το κάνω. Γιατί δεν τα ξέρω απ' έξω. Και έχει πολύ δίκιο. Μπράβο. Και να ξέρεις. Δεν είναι συμπληρωματικά, έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι τα βασικά. Και μετά. Μπαίνουν και τα υπόλοιπα χρώματα μέσα. Λοιπόν, οπότε θέλεις να δούμε λίγο αυτά που βλέπουμε εδώ. Ναι. Έχουμε. Θα ξεκινήσω από τα. Από τα αντίθετα. Έχουμε πράσινο, ροζ, λευκό. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πράσινο εμένα έτσι κι αλλιώς. Ναι. Οπότε με ό,τι και να το κάνεις color blocking μου αρέσει. Δεν θα μου άρεσε βέβαια το πράσινο με μπλε. Το πράσινο με μπλε. Ναι. Γιατί είναι και τα δύο σκούρα. Θα σου πω, αν το κάνεις αυτό δεν νομίζω ότι θα φωνάζει color blocking μετά. Ναι, είναι και τα δύο. Είναι κοντά κάπως σε υποτόνους, ναι. Όχι σε χρώμα. Μετά έχουμε ένα. Τι να είναι αυτό, κόκκινο με φούξια και. Ματζέντα είναι. Ματζέντα. Τι μου λες. Okay. Και ένα μπλε top, και αυτό μου αρέσει πολύ. Και μετά το άλλο είναι ένα κίτρινο με πορτοκαλί παπούτσι. Τα βλέπω σωστά όλα. Ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα αυτό το trend. Αλλά δεν μου αρέσει πολύ το τρικολόρε. Okay, ναι, δηλαδή, μου αρέσει να κάνεις ένα total outfit, κίτρινο ας πούμε, και να βάλεις από πάνω ένα μπλε σακάκι. Παράδειγμα. Okay. Ή ένα. Total Fux και να βάλεις από πάνω ένα πάλι σακάκι σε διαφορετικό χρώμα, κίτρινο πάλι θα πω. Σ' αρέσει το κίτρινο γενικά. Μ' αρέσει το κίτρινο, το μπλε, το πράσινο, αυτά μου αρέσουν πολύ. Κίτρινο, μπλε, πράσινο. Σου πάνε κιόλας, οπότε θα συμφωνήσω. Ναι, εμένα μου αρέσει από τα αγαπημένα μου ήταν το πράσινο ροζ άσπρο. Με φάση ήταν το φόραγα. Ναι. Ναι. Βέβαια, την άλλη, όταν κάνεις ένα color blocking, επειδή είναι έτσι κι αλλιώς έντονη η αντίθεση των χρωμάτων, ναι. Θέλεις και ένα basic κομμάτι που θα το σπάει. Μπράβο. Λίγο. Γι' αυτό συνήθως το βλέπουμε σε τρικολόρε. Αν σωστά. Και, ναι, αν και να σου πω, θα το πήγαινα κι όλο χρώμα. Ναι. Φάσε έτσι για μια φορά. Στα VMA. Στα VMA. Ναι. Στα VMA θα βάλουμε και οι δύο color blocking, εντάξει. Color blocking, ναι, αντίθετο. Και θα το κάνουμε hot, πιστεύω. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο-λίγο από Αναστασία και είμαστε ξανά μαζί σε πολύ-πολύ λίγο. Λίγο-λίγο, λίγο. Σε πολύ-πολύ λίγο-λίγο. Αύριο Ορφέα με τα ωραία σου. Με τα ωραία του.
Εμείς τον έχουμε εδώ, ευπρόσδεκτος είναι, οπότε θέλει να κάνει το guest του. Έχουμε και καρεκλούλες εδώ να τις βάλουμε. Εννοείται. Εδώ είμαστε, φίλοι μας, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε. Δεν είμαστε μόνοι μας εδώ. Είμαστε η Γεωργία Κουτσοκώστη και ο Πάνος Καντάρης. Αλλά υπάρχουν μαζί μας ο Ορφέας, ο Κώστας, η Τάνια και οποιοδήποτε άλλος από το Control θέλει να έρθει και να συνεισφέρει. Συγγνώμη και. Και να συνεισφέρει. Και ο Πάνος, ναι, και ο Πάνος. Απλά. Επειδή είπα μία φορά το Πάνος, θα άφησα να εννοηθεί. Πάνω στο τετράγωνο. Ναι, ο Πάνος ο Ηχολήπτης. Απλά λέω εντάξει, διαλέξτε εσείς ποιος Πάνος θα είναι. Κατάλαβες, επειδή είναι δύο Πάνος. Okay. Ωραία. Ο Πάνος, ο Πάνος, ο Ορφέας, ο Κώστας και η Τάνια είναι εδώ μαζί μας να σχολιάζουν αυτά που λέμε και εμείς. Και τώρα δεν το λέω τυχαία αυτό, γιατί έχει έρθει η ώρα σχολιασμού Instagram accounts. Εννοείται, που θα δούμε celebrities, θα δούμε τα outfit τους. Θα τα σχολιάσουμε. Θα βάλουμε και μια βαθμολογία όλοι μαζί εδώ πέρα και πλατό και Control όλοι, να είμαστε και δημοκρατικοί. Και να πάμε να ξεκινήσουμε, να πάμε στο πρώτο Instagram account του Georgia Κουτσοκώστα. Πάμε σε μία συνάδελφο, θα τολμήσω να πω. Ποιος ξέρει, face for that, ξανθιά επίσης. Συνάδελφο, το παράκανες. Το παράκανα, αλλά είμαι τολμηρός. Wow. Μας θυμά που είπα συνάδελφος και είναι τόσο hot. Έπεσαν τα χαρτάκια σου. Έπεσαν τα πάντα. Wow. Wow, δεν έχω, πραγματικά δεν έχω λόγια, γιατί πέρα από το ότι είναι υπέροχη η εφαρμογή του φορέματος, είναι και σε υπέροχο χρώμα. Ναι. Συγγνώμη, Ορφέα, θα κουνηθώ λίγο. Είναι και σε υπέροχο χρώμα. Ταιριάζει υπέροχα με την επιδερμίδα της που είναι της μαυρισμένη, αλλά και με το μαλλί της. Έχει και ποδάρες και μου αρέσει πάρα πολύ που έχει χρησιμοποιήσει ακριβώς το ίδιο χρώμα στα παπούτσια. Εμένα γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το μπλε, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και το να συνδυάζεις το παπούτσι ακριβώς το ίδιο χρώμα με το φόρεμα. Ειδικά όταν είναι επέδειο. Και είναι και πολύ. Φαίνεται εύκολο αυτό που έχει κάνει και είναι καλό, δεν είναι εύκολο και της το δίνουμε και είναι τέλειο. Και, το κραγιόν είναι σκούρο, η πεστάνια. Ναι, είναι μπορντό το κραγιόν, οπότε και αυτό ταιριάζει υπέροχα. Βέβαια, εντάξει, το μπορντό το κραγιόν εμένα με πάει αρκετά σε χειμώνα, όχι φθινόπωρο. Βαρύ φθινόπωρο, ίσως αν ήμασταν εδώ πέρα κάποια βόρεια χώρα που είχε πάρα πολύ κρύο. Πολύ τώρα εμείς έχουμε φτάσει Οκτώβρη μήνα. Μετά και ακόμα σκάμε. Καλύτερα, φίλε μου, ενεργειακή κρίση. Τώρα δεν χρειάζεται air condition, ούτε θέρμανση, ούτε τίποτα. Mm, λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Κιάρα Φεράνι. Ωραία, είναι η αγαπημένη της Τάνια, θα τη βλέπουμε συνέχεια. Τάνια, θέλω να σου πω ότι έχω πάρει μία τσάντα της. Wow. Και μάλιστα η τσάντα της είναι πράσινη, με χρυσό λουρί και το χρυσό ντομάτι. Απίστευτη. Wow. Ναι. Δεν την έχω φορέσει. Γιατί δεν την έχεις φορέσει, αυτό θα σου λέγανε, γιατί δεν σε έχω δει. Δεν την έχω φορέσει γιατί περιμένω τύπου date, ένα επίσημο δείπνο. Δείπνο. Κάτι τέτοιο, αλλά αυτό που έλεγα την προηγούμενη έρχεται σε αντιδιαστολή με αυτό που είπες στην προηγούμενη εκπομπή, ότι δεν πρέπει να περιμένουμε ένα special occasion για να έχεις το κάνουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο, θα τη φορέσω. Να τη φορέσεις και περιμένουμε να σε δούμε και να τη φέρεις εδώ και να τη δείξουμε, γιατί να σου πω κάτι, εκπομπή μόδας είναι, μη σηκωθώ τώρα και δείξω το outfit μου, δεν θα το κάνω, μην αγχώνεστε, γιατί θα τρελαθεί το σύστημα. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το total rose outfit. Μ' αρέσει πολύ αυτό που βλέπω. Και εμένα μ' αρέσει πολύ αυτό που βλέπω. Όχι. Δεν μ' αρέσει η τσάντα. Όμως, γιατί μου φαίνεται υποτονική, γιατί έχουμε ήδη ένα ρούχο το οποίο δεν είναι τόσο έντονο σε χρώμα. Θα σου πω. Σπάει έντονα η γόβα, το παπούτσι που φοράει, δηλαδή κάνει μια τέλεια αντίθεση. Mm-hmm. Και μετά έχεις αυτό, μου φαίνεται λίγο πεθαμένο χρώμα η τσάντα της. Ακριβώς, συμφωνώ. Ξέρεις τι φταίει, ότι είναι ψυχρό ροζ και δεν είναι θερμό, ενώ όλα τα άλλα που φοράει και στο παπούτσι και το υπόλοιπο ντύσιμο είναι θερμό ροζ. Ξέρεις τι φταίει. Πες. Που δεν είναι πορτοκαλί η τσάντα. Δεν είναι πορτοκαλί. Γιατί μια πορτοκαλί τσάντα. Πάει παντού. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό εδώ το λελούδο. Μου φαίνεται λίγο σπανιόλα, αλλά σε ροζ. Mm-hmm. Δεν μου αρέσει, λίγο kits μου κάνει. Όντως, ναι. Θα το πω. Ξέρεις, ο Κώστας, μία πάρα πολύ ωραία παρατήρηση που έκανε να στο τι φταίει. Να την κάνει. Στο ότι είναι κίτρινος ο χώρος. Είναι σε πιασμένη φωτογραφία. Και αυτό. Και αυτό. Καλά, βέβαια, εντάξει, τώρα εγώ πίσω βλέπω μια μπαρόκ αναγεννησιακή κατάσταση. Και τον ντύσιμο. Ο αρχιτέκτονας. Μπαρόκ τι. Μπαρόκ αναγεννησιακή κατάσταση. Το κατάσταση εντάξει ήταν πολύ ευτελές. Ναι, εντάξει, για όλα τα υπόλοιπα εμείς τρελαθήκαμε για το κατάσταση. Ρε παιδί μου, είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα πολύ γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας που έχει παρόμοια αισθητική. Οπότε αυτό το ντύσιμο δεν ξέρω αν κουμπώνει πολύ με το χώρο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ξανά. Αυτό. Δεν έχω, παιδιά, δεν έχω. Υποκλίνομαι στον Πανούλη. Καλέ, όχι, σταματήστε. Αυτή η εκπομπή είναι κομμένη και ραμμένη για τα μέτρα σου. Κομμένη και ραμμένη. Αλλά είσαι. Ό,τι καλύτερο και να πούμε ότι εσύ με βοηθάς καταρχάς γιατί νούμερο ένα παρουσιάστρια. Σε τη λίγο το, αυτό που έχεις να πεις, τη σκέψη σου. Πες τη λίγο. Δεν έχω. Όχι.
Εγώ δεν έχω τι να πω όταν μιλάς. Είμαι σε φάση. Το είπες εξαιρετικά. Τι προσφώνεις να κάνω εγώ με τα άλλη. Ωραία, όχι. Πανούλη, μου, έλα, συνεχίσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε. Ας συνεχίσουμε και όταν πιούμε καφέ, θα λέμε ο ένας τον άλλο το κομπλιμέντο. Ακριβώς και θα. Και δεν θα τελειώσει και ποτέ αυτή η εκπομπή. Θα μείνουμε εδώ για πάντα. Μαριάνο Ντιβάιο. Ναι. Τέλεια. Ποιος είναι αυτός, Τάνια? Κάτι είναι αυτός ηθοποιός, είναι μοντέλο. Μοντέλο είναι. Μοντέλο. Ιταλός. Για κάντε μου λίγο Ορφέα. Ορφέας, ναι, το έχει πάρει. Ορφέα, κάντε μου. Μπράβο. Λοιπόν. Να κάνει το recreate. Έχει τέσσερα παιδιά, οπότε να είσαι. Να, να είμαστε μαζεμένοι. Okay. Να πούμε λοιπόν για το ρούχο, πόσο υπέροχα του κάθεται, που και πάλι δεν έχει να κάνει με το ρούχο, έχει να κάνει με τον ίδιο. Ναι. Όχι. Θα πούμε λίγο για το ρούχο, για το ότι εμένα καταρχάς με τρελαίνει στους άντρες. Το ζιβάγκο. Ναι, το ζιβάγκο σίγουρα. Α, το ξέρω. Αλλά ποια άλλη λεπτομέρεια. Στην τσέπη το μαντήλι. Στο πέτο. Αυτό? Όχι, το πέτο είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό με τρελαίνει και στους γάμους που το βλέπω τους ελληνικούς. Σ' αρέσει. Απίστευτο. Εμένα να σου πω αυτό το ντύσιμο δεν μου πολύ αρέσει. Ναι. Συγγνώμη, μου φαίνεται λίγο. Να σου πω κάτι όμως, πόσο χρόνο είναι για να στο δικαιολογήσω. 40. Αν είναι 40. Όχι, όχι. Δεν πρέπει να είσαι. Δεν είναι 40. Τον καταστρέψαμε τον άνθρωπο, τελείωσε. Πάει αυτή η εκπομπή. Επόμενη. Να σου πω εγώ. Να σου πω. Ναι. Μου φαίνεται λίγο. Μου φαίνεται office look. Λίγο 2018 office look. Ναι. Δεν έχεις κάνει δίκιο. Λίγο το 2018. Και το pattern του από το σακάκι. Ενέρεση. Ναι, αλλά το ζιβάγκο τώρα. Το ζιβάγκο του πάει και να σου πω κάτι. Εντάξει, αν είναι άνθρωπο και 35, πόσο το εν τέλει. Τέλος πάντων. Εγώ νομίζω ότι είναι και λίγο λιγότερο. Ωραία. Δικαιολογείται κάπως. Από όταν. Ξέρεις κάτι. Με χαλάνε δύο πράγματα. Ναι. Το ζιβάγκο το οποίο μου φαίνεται κάπως μεγάλο, θα μπορούσε να είναι στο ίδιο μέγεθος, αλλά φαίνεται ότι κάνει κάτι ζάρες, δεν είναι ωραίες. Και θα άλλαζε και το παντελόνι. Έπρεπε να είναι πιο εφαρμοστό. Ενέρεση. Το ζιβάγκο γι' αυτό δεν είναι ωραίο. Για να είναι. Και επίσης το παντελόνι λίγο. Αν άλλαζε παντελόνι θα ήταν πιο μοντέρνο. Πάντως ο Μαριάνο Ντιβάιο είναι 33. 32 δεν είπα εγώ ότι είναι. Έχω ταλέντο τελικά. Έχω ταλέντο στο άνθρωπο. Τους κόβεις τους ανθρώπους στην ηλικία. Λοιπόν, από μένα περνάει με πολύ υψηλή βαθμολογία. Δηλαδή τον κυκλοφορούσα τον τυπά. Okay. Πέφτει άλλο κομμάτι στη μέση Τζόκο Τζοκώστα. Αλλά πάμε να δούμε ποιο το φόρεσε καλύτερα. Να. Για πες μου. Έχουμε να δούμε. Κάρα Ντελεβίν, την αγαπώ την Κάρα Ντελεβίν. Σούπερ μόντελ, φίλε. Σούπερ μόντελ έχει για μένα το πιο ωραίο βλέμμα σε όλο το Hollywood, σε όλο το celebrity system όλου του κόσμου. Έχει το πιο ωραίο βλέμμα. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Και δίπλα έχουμε, να το πούμε κι αυτό, να μην το πούμε. Μπέλα Χαντίντ, 2017 στο Παρίσι, στην πρεμιέρα του Βαλεριάν, αν το λέω σωστά. Και φοράνε και οι δύο το φόρεμα Alexander Vathier. I don't know how it's called. Λοιπόν, θέλω να πω δύο πράγματα. Πες μου. Πρώτον, θα το κάνω αυτό αναφορικό και θα σου πω ότι πριν από 6 χρόνια, όταν εγώ έψαχνα σπίτι, πήγα σε μία τύπησα σε ένα σπίτι να δω και μου λέει είσαι ίδια η Κάρα Ντελεβίν, αλλά okay. Ήμουνα καστανομάλα. Μπορώ να σου πω ότι και εγώ την ώρα που το είπα αυτό για το βλέμμα, σκέφτηκα το βλέμμα σου. Λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο δεν ξέρω το μας βλέπω την πλάτη. Έχεις ένα βλέμμα εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, όμως, κατά δεύτερον, το πόσο πολύ την κάτω βόλτα έχει πάρει η Κάρα Ντελεβίν πλέον. Το ξέρω, δεν ήθελα καν να το θίξω, αλλά ισχύει και είδαμε κάποιες λίγο άσχημες εικόνες. Είδες τις εικόνες με το που... Στο αεροδρόμιο λες. Ναι! Τις είδα. Είναι, τέλος πάντων. Καταχρήσεις. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Θα συνεχίσουμε εμείς τώρα με το ρούχο. Ψηφίζω 100% Cara Delevingne, ναι. Γιατί ίσως είναι και το catwalk στη δεύτερη φωτογραφία ναι. Που εκθέτει λίγο παραπάνω πόδι. Το πόσο πόδι εκθέτει στη φωτογραφία της Cara Delevingne μου αρέσει χίλιες φορές καλύτερα. Ναι, okay. Και μου αρέσει πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς η Cara Delevingne. Ποιος θα το έλεγε ότι κερδίζει την Bella Hadid στη συγκεκριμένη. Αυτό, αλλά αν την κερδίζει κάποια, είναι νομίζω η Cara Delevingne και στο συγκεκριμένο, έτσι εννοείται. Και νομίζω ναι. Έχει και πολύ καλύτερες στιγμές η Bella Hadid, οπότε επίσης, big plus το μαλλί. Το παρατηρώ εγώ το μαλλί γενικά. Ισχύει, ότι εντάξει, είχε αυτό το κοντό, ό,τι καλύτερο, το απογείωσε. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε Cold Heart από Elton John και Dua Lipa και επανερχόμαστε με το Fashion Icon of the Week. Yep. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε χαλαρό απογευματάκι. Με Mad for Fashion. Με Mad for Fashion, με Τζόκου Τσοκώστα. Με Πάνο Καντάρι. Με Πάνο Καντάρι και με ζεστό νομίζω πια καφέ.
Νομίζω η θερμοκρασία έχει πάει σε αυτή τη φάση που πίνουμε ζεστό καφεδάκι. Γεωργία Κουτσοκώστα, georgia.io στο Instagram. Συγγνώμη, σε διακόπτω, απλά έπεσε. Καλά κάνεις, πάνω στο κάτω Παύλα Καντάρης. Λοιπόν, ήρθε η ώρα του Fashion Icon of the Week. Αυτή την εβδομάδα έχουμε την Beyoncé. Queen Bee, Queen Bee, ναι, να το λέμε και αυτό. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με εμφανίσεις της από το Met Gala που έχει παραστεί. Εγώ γενικά το λατρεύω το Met Gala. Να το πω και αυτό. Ναι. Μπορώνομαι, είμαι τρελός. Πες μου και θα σου πω και εγώ μετά. Όταν έρθει το άλλο φετινό Met Gala, θα σε φέρω στο ραδιόφωνο να το σχολιάσουμε. Yay! Αυτό είναι μια πρόσκληση την οποία θα τη δεχτώ αμέσως τώρα και θα το κάνουμε τέλεια. Ανυπομονώ, να ξέρεις. Ανυπομονώ. Και μπορώ να πω. Να το πω. Ναι. Ότι στο τελευταίο Met Gala είχα και εξεταστική, είχα και τη δεν είχα. Και καθόμουν και ξενύχτησα και έκατσα να το δω live, κόλλα για το μεταξύ, μία η ώρα. Αλλά είναι κάπως πολύ εντυπωσιακό, ρε παιδί μου. Mm. Πάμε να σχολιάσουμε τις εμφανίσεις μου και θα θέλουμε άλλο. Ωραία, πάμε στο 2008. Super Heroes Fashion and Fantasy. Είχαμε Armani Privé. Privé. Δεν ξέρω κι εγώ πώς προφέρεται, για να σου είμαι ειλικρινής. Ωραία. Νομίζω να έτσι. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η εμφάνιση της Beyoncé. Ούτε εμένα. Αλλά... Ωραία, χαίρομαι. Είναι πάρα πολύ plain, πάρα πολύ απλή. Βέβαια είναι το 2008. Είναι 2008, okay. Το έχουμε πει. Και πάλι όμως δεν μου αρέσει καθόλου, γιατί είναι... Όχι ρε παιδί μου. Παίρνεις τη χαντακώνη. Δηλαδή έχει περάσει το 2000. Τι είναι αυτό. Αυτό. Ναι. Πάμε στο επόμενο, δεν μας αρέσει αυτό. Έχουμε Met Gala του 2011, Alexander McQueen, Savage Beauty. Και έχουμε Emilio Pucci. Mm-hmm. Καλό στα μέτρα της Beyoncé. Ναι. Δηλαδή αυτό το μαύρο με το κέντρημα το χρυσό είναι Beyoncé. Είναι. Έχεις δίκιο πολύ αυτό. Το προτιμάει αυτό. Και το χρυσό της πάει. Mm. Της πάει πολύ. Δηλαδή... Της πάει, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κόψιμο στον ντεκόλτε, δεν μ' αρέσει καθόλου το τούλι στο τελείωμα. Α, το τούλι δεν το πρόσεξα, ήταν τούλι. Ναι, φαίνεται λίγο ένας κακός όγκος εκεί πέρα κάτω. Και επίσης μπορώ να πω και λίγο, δεν ξέρω αν την κολακεύει αυτό το μανίκι. Εγώ νομίζω ότι κολακεύει, α, το μανίκι. Ναι. Ναι, πάντως το τελείωμα νομίζω ότι κολακεύει, ότι δίνει και ύψος. Ναι. Όχι, σίγουρα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Φαίνεται αρκετά ψηλή. Εντάξει, λίγο μεσαίωνα, λίγο έτσι αριστοκρατικά, ναι, φορέματα, λίγο. Όχι το κόψιμο. Πολύ καλά αυτά που λες. Μ' αρέσουν. Συμφωνώ πάρα πολύ. Συμφωνώ full. Okay. Λοιπόν, μ' αρέσει γιατί είναι λίγο statement της Beyoncé, ναι, το μαύρο με το χρυσό. Μόνο γι' αυτό. Θες να συνεχίσεις? Ναι, θα συνεχίσω. Εννοείται Met Gala 2013, Met Gala ή Gala, whatever. Punk, Chaos του Couture. Λοιπόν. Δηλαδή, χαμός όχι. Δηλαδή, ένα χάος στην υψηλή ραπτική. Βλέπουμε αυτό το χάος, άραγε. Versace φοράει, παιδιά. Βλέπεις. Όχι, αυτό δεν φοράει Versace. Φοράει Givenchy Haute Couture. Συγγνώμη που σε διάκοψα, μόνο αυτό να πούμε ότι φοράει Givenchy. Το είπα Givenchy Haute Couture. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω να προφέρω τις μάρκες και τους σχεδιαστές και τους οίκους μόδας. Αλλά τώρα θα μάθουμε τον Πανούλη. Θα μάθεις και σιγά την προφορά και τα αγγλικά που γνωρίζω. Να το πούμε και αυτό, σιγά. Λοιπόν, αλλά οκ. Okay. Άκου τώρα. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει αυτό που βλέπω. Βασικά μου άρεσε πάρα πολύ εκείνο το Met Gala γιατί είχε σαν θεματική την Bank. Την Bank. Που εγώ όταν ήμουν εφηβή ήμουν πανικιό. Wow, δηλώσεις ξαφνικά. Θα ήθελα πολύ να δω την Τζο. Είχα και ξυρισμένο μαλλί εδώ. Ήμουνα... Πρέπει να είσαι ένα πολύ icon τότε, πιστεύω. Πολύ να aggressive. Να μου, ναι, δείξεις. Και άκουγα και ήμουν aggressive, ίσως γι' αυτό έχει μείνει και το βλέμμα το έτσι. Το επιθετικό, το σε κοιτάω και τρέμει ο άλλος. Ναι, και άκουγα στη διαπασόν, θυμάμαι, ελληνική punk. Και ξένη, αλλά κυρίως ελληνική. Πήγαινα και σε συναυλίες και τέτοια. Λοιπόν, όμως, ποιο είναι το θέμα? Ότι όταν εγώ άκουσα punk, θεώρησα ότι θα δούμε πολύ ακραία ναι, σκηνικά και πολύ ακραία ρούχα. Θα σου πω πάνω σε αυτό. Γιατί, όπως λέει και ο τίτλος, Chaos. Γενικά, έπρεπε να επικρατεί ένα χάος, να μην έχουμε την υψηλή ραπτική τόσο στημένη, τόσο φορμαρισμένη. Ποια. Δηλαδή, εδώ το μοναδικό punk κομμάτι που βλέπω είναι η ζώνη. Η ζώνη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα συμφωνήσω και δεν ξέρω πολλά για την Bank, οπότε δεν μπορώ να κρίνω με βάση αυτό. Θα σου πω πάντως δύο πράγματα που συμφωνώ απόλυτα, ότι στο Met γενικά δεν είναι το typical κόκκινο χαλί, δηλαδή πρέπει να, αφού έχεις το θέμα και αφού το θέμα είναι το Met και το Met είναι το θέμα, πρέπει να πας all the way για μένα. Δηλαδή, ναι, αν είσαι καλεσμένος, εγώ αυτό θα έκανα. Δεν πρόκειται να ήμουν σε φάση, θα βάλω απλά μια υψηλή ραπτική, απλά. Μια υψηλή ραπτική, η οποία είναι, ξέρω εγώ, το typical κόκκινο χαλί, μπλα. Και επίσης η Balenciaga, νομίζω αυτό έχει κάνει τα τελευταία χρόνια στη μόδα, έχει βγάλει αυτό το σοβαροφανές που έχει η υψηλή ραπτική και η μόδα. Δηλαδή
είναι το πιο aggressive, το πιο original, το πιο. Ναι, ναι. Αυτό. Καταλαβαίνω τι λες και συμφωνώ. Πάμε στο Met Gala του 2014 όπου είχαμε Charles James Beyond Fashion. Πάλι του ίδιου οίκου μόδας, πες τον εσύ. Givenchy. Λοιπόν, θα το πάμε λίγο στα γρήγορα τώρα. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω ότι δεν μου αρέσει επειδή είναι παγέτα. Okay, ναι. Δεν μου αρέσει, βασικά δεν μου αρέσει καθόλου. Έχουμε δει την Beyoncé σε πολύ καλύτερες εμφανίσεις. Αυτή δεν μου αρέσει. Δεν της πάει το κραγιόν για μένα. Αυτό είναι το κεφάλι ωραίο. Το υπόλοιπο δεν είναι ωραίο. Το κόψουμε στη μέση της Κανιόγκο. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στην επόμενη χρονιά ακριβώς. Έχουμε το 2015 China Through the Looking Glass. Πάρα πολύ ωραία θεματική και υπέροχη εκεί πέρα. Το αγαπημένο μου Met Gala είναι αυτό. Πολύ ωραία εμφάνιση. Εντάξει, super sexy. Εκεί όπως λέει και η Τάνια, δεν υπήρχε. Ναι. Πράγματι δεν υπήρχε. Μιλάμε τώρα για. Καλονή, δεν ξέρω από ποιο παράδεισο βγήκε αυτή η γυναίκα. Αυτό πραγματικά. Το μαλλί υπέροχο, το μακιγιάζ υπέροχο, το φόρεμα υπέροχο, η σιλουέτα υπέροχη, το παπούτσι μοναδικό. Όλο ήταν από πάνω μέχρι κάτω υπέροχο. Ίσως επειδή το 2014 δεν είχε πάρει και καλές κριτικές, το 2015 ήρθε και είπε: όπα, παιδιά, εγώ θέλω να κάνω statement αυτό πάλι. Αυτό μπορεί. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσουν όλα. Δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω από αυτά που είπες. Και μπορούμε να πάμε και στο επόμενο. Ωραία, πάμε και στο 2016. Manus Ex Machina. Δεν το ξέρω αυτό. Τέλος πάντων. Fashion in an Age of Technology. Λοιπόν, πάλι ο ίδιος σχεδιαστής. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Είναι ωραίο, είναι κλασικό κομμάτι. Ναι. Okay. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι φέτος θα δούμε την Beyoncé στο Met Gala μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είναι official, το ξέρουμε. Ναι, είναι official και το ξέρουμε. Okay. Τώρα, αυτό που βλέπουμε εκεί. Α, θα βάλουμε και την Billie Eilish σαν. Fashion Icon of the Week κάποια στιγμή, Τάνια. Αχ, να τη βάλουμε, είναι από τις αγαπημένες μου. Ναι. Αυτό που βλέπουμε εκεί με χαλάει, γιατί είναι πάρα πολύ κλασικό, ναι. Αλλά βρε παιδί μου, έχει και αυτό το τσαντάκι που δεν στο διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα. Δηλαδή είναι Met Gala, καταλαβαίνεις. Εγώ σου είπα, στο Met Gala δεν θα περνά. Δηλαδή, αν ήμουν director ή whatever ή stylist, δεν θα έδινα τσαντάκι. Ναι. Δηλαδή, οι άλλοι πια πάνε στο Met Gala και κάνουν acting, ξέρω εγώ. Ήταν η Lady Gaga, θυμάσαι, που άρχισε να βγάζει πολλά ρούχα. Και έκανε, τέλος πάντων, κάνουν ένα μικρό show πια. Έχει γίνει τώρα thing. Οπότε δεν θα δίνα τσαντάκι, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνω τι λες. Δεν θα δίνα τσαντάκι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια ever από Beyoncé, το Drunk in Love. Και επιστρέφουμε αμέσως όσο απολαμβάνουμε αυτήν εδώ την υπέροχη μελωδία. Κάπως έχουμε αρχίσει, χορεύουμε, περνάμε πολύ καλά, έχω να πω. Περνάμε ωραία. Εδώ είμαστε στο τελευταίο κομμάτι αυτής εδώ της εκπομπής. Εννοείται ότι αυτά είναι τα beauty tips, τα δικά μου αγαπημένα. Βέβαια πλέον με τόσο ωραία θέματα που φέρνει η Τάνια και με πόσο μεράκι δουλεύει πάνω σε αυτή την εκπομπή, έχω αρχίσει και εγώ να την αγαπώ. Με την έννοια ότι πιο πριν έλεγα, βρε παιδί μου, τώρα εντάξει, μόδα, εντάξει, πλέον... Έχω βρει και εγώ κίνητρο δηλαδή, μέσα από την Τάνια. Τάνια, σας ευχαριστώ. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και λοιπόν, πες. Ναι, όχι πες. Όχι, αυτό ήθελα να πω γιατί ξέρεις κάτι. Νομίζει ο κόσμος ότι η μόδα είναι πολύ μακριά μας. Αλλά εν τέλει είναι πολύ η καθημερινότητά μας. Και είναι, για μένα η μόδα είναι αυτό που θα ξυπνήσεις το πρωί και θα βιάζεσαι και θα πάρεις τρία ρούχα. Αυτή η κίνηση, αυτά τα τρία που θα πάρεις, την τύχη, γρήγορα, με άγχος, με το ένα, με το άλλο, με ψυχολογία. Αυτή η επιλογή που θα κάνεις, νομίζω εκεί είναι η μόδα και δεν είναι στις υψηλές απαιτητικές και όλα αυτά. Και θα σε αφήσω να πεις τα beauty tips σου. Και με αυτό που λέω, θέλω να πω ότι το πώς θα ντυθείς είναι το πώς παρουσιάζεις τον εαυτό σου στους υπόλοιπους εκείνη την ημέρα. Πώς συστήνεσαι. Ναι. Πολύ λοιπόν. Σύμφωνο. Πάμε λοιπόν στα beauty tips μας. Σήμερα θα σας πω ότι πρέπει να κουρεύετε τακτικά τα μαλλιά σας. Καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε γιατί λέτε εγώ τώρα θέλω να τα μακρύνω, οπότε δεν θα πάω πάλι να τα κουρέψω. Και εγώ έτσι έκανα και εν τέλει δεν μάκρυναν ποτέ. Γιατί τι γίνεται. Οι άκρες σπάνε και ταλαιπωρούνται είτε δεν χρησιμοποιείτε καθόλου θερμότητα, είτε χρησιμοποιείτε. Γιατί καθώς μακραίνουν, γίνονται οι άκρες είναι πιο ευαίσθητες, άρα και σπάνε. Και είναι επιτακτική ανάγκη το να τα κόβετε τουλάχιστον κάθε 6 με 8 εβδομάδες. Έτσι, καθαρίζετε το κάτω μέρος γιατί σχεδόν η τρίχα από το τριχωτό του κεφαλίου κατεβαίνει, δηλαδή από πάνω προς τα κάτω. Οπότε το πάνω είναι υγιές, το κάτω δεν είναι και τόσο υγιές. Άρα βγάλτε λίγο αυτή την οτροπία. Δεν θα το κόψω για να μου μακρύνει το μαλλί μου. Λοιπόν, μετά, πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγετε τη θερμότητα. Εσύ τη μπουκλίτσα σου την έχεις φυσική. Εμένα η μπουκλίτσα μου είναι 100% φυσική. Wow. Είναι 100% και σήμερα μπορεί να σου πω ότι δεν είναι και σε καλή μέρα. Δηλαδή εδώ
Η γιαγιά μου, ας πούμε, παρακολουθεί την εκπομπή, θα τη δώσει και τα φιλιά μου. Μου λέει συνέχεια, σταμάτα να φτιάξει τα μαλλιά σου. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε στο θέμα μας και λέμε ότι ναι, είναι φυσική. Ναι, λοιπόν, θα πρέπει να αποφύγετε τη θερμότητα, γιατί όλο αυτό το hairstyling προκαλεί τεράστια ζημιά. Πολύ μεγαλύτερα από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Γιατί φαντάζεσαι τώρα να βάζεις 200 βαθμούς Κελσίου στο χέρι σου. Θα κεγώσουν. Αλλά το βάζεις στο μαλλί σου. Και το μαλλί είναι τρίχα. Και η τρίχα σπάει. Και είναι πάρα πολύ θρεφτή και ευαίσθητη. Και μέρος του σώματος φυσικά και προέκταση. Εσύ, Τζόκου Τσοκώστα, λοιπόν, που είσαι πολύ όμορφη και πάντα περιποιείσαι, βάζεις θερμότητα, να ρωτήσω πολύ γρήγορα. Εγώ τις περισσότερες μέρες δεν βάζω. Αυτό μου αρέσει, θα σου πω γιατί. Γιατί πολλά κορίτσια για κάποιο λόγο δεν ξέρω. Εγώ κάνω embrace τη φυσική τρίχα, ρε παιδί μου. Αν έχεις γουρό, να βάλεις τα προϊόντα σου αν θέλεις, οτιδήποτε. Είτε είναι θρέψη είτε είναι styling. Αλλά να κάνεις embrace, ρε παιδί μου, το φυσικό σου μαλλί. Δεν χρειάζεται τώρα. Γιατί να το ισιώνεις. Γιατί να εμένα, το. Γενικά, αν θες να φτιαχτείς. Ναι. Γιατί όχι. Εμένα γενικά μου αρέσει πάρα πολύ η φυσικότητα. Γι' αυτό βλέπεις ότι έχω άβαφα νύχια. Τις περισσότερες φορές δεν θα. Αν μπορούσα να έρθω στην τηλεόραση χωρίς μακιγιάζ, πιθανότατα να το έκανα. Να το έκανες. Αλλά εγώ δεν εννοώ ότι αφήνω το μαλλί μου φυσικό, όσο το ότι το πιάνω πολύ συχνά. Okay, ναι. Το πιάνω. Λοιπόν, και τέλος θα σας πω να πίνετε πάρα πολύ νερό, όπως σας το λέμε και κάθε μέρα. Αυτή είναι η μικρή υπενθύμηση, ότι πρέπει να πιείτε νερό για να είστε ενυδατωμένοι τόσο για το δέρμα σας, όσο και για τα μαλλιά σας. Γιατί το νερό αποτελεί σχεδόν το 25% του βάρους μίας μόνο τρίχας. Και το να πίνουμε αρκετό νερό είναι η καλύτερη συμβουλή για λαμπερή ανάπτυξη των τριχών. Των τριχών. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε και για σήμερα. Ευχόμαστε να περάσετε ωραία μαζί μας. Να σας κρατήσαμε όμορφη και μοδάτη συντροφιά, έχω να πω. Βεβαίως. Ανανεώνουμε σε ένα επόμενο Mac for Fashion. Στην παρέα σας καθημερινά είναι η Γεωργία Κουτσοκώστα και ο Πάνος Καντάρης στις 7 η ώρα το απόγευμα. Σας φιλούμε. Stay mad and... Stay in fashion. Γεια σας. Γεια σας.